ο αλκοολισμός και τα προβλήματα με τον πατέρα στην οικογένεια προϋπήρχαν. Και τα αδέρφια μου είχαν περάσει δύσκολες στιγμές, πόσο μάλλον η ίδια μου η μάνα. Είναι πράγματα που ενοχλούν, πράγματα που στεναχωρούν και πράγματα που μπορεί να σε τσιγκλάνε ή ακόμα και να ξαφνιάζεσαι με τον ίδιο σου τον εαυτό, μόνο και μόνο από τη θύμιση κάποιων καταστάσεων ξαφνιάζεσαι. Στην αρχή ήταν μετά τον πρώτο μπουκάλι, ξεκινούσε και αλλοιωνόταν ο χαρακτήρας, αλλοιώνονταν οι εικόνες, τα λόγια και πολλές φορές και οι πράξεις. Δεν θυμόταν τι έκανε το προηγούμενο βράδυ, άρα μετανοούσε επειδή ήξερε ότι όντως κάτι έγινε. Έψαχνε αντικείμενα, κάποια σπασμένα, κάποια μέσα στον τζάκι όταν ήταν χειμώνας. Αυτά είναι από τα υλικά, ας το πούμε, υλικές απώλειες. Τις ψυχικές απώλειες δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Δεν μπορώ να πω ότι δεν υπήρξε τον bullying, δεν υπήρχε εκφοβισμός. Αυτή η εσωστρέφεια όλη μπορούσε να μου βγει εμένα σε επιθετικότητα. Δεν μου βγαίνει σε επιθετικότητα. Μου έβγαινε λίγο περισσότερο σε κατάθλιψη. Θυμάμαι την πρώτη μου νίκη, την είχα αφιερώσει στον εαυτό μου. Γιατί από εκεί που ήσουν, να πετύχεις αυτό το πράγμα, χωρίς να έχεις εφόδια, χωρίς να έχεις πλάτες, χωρίς κανέναν να επιχορηγεί ή να σπονσάρει. Εντάξει, χωρίς κανέναν. Και να το καταφέρνεις, είναι ό,τι πολυτιμότερο και ό,τι πιο σημαντικό για τον ίδιο σου τον εαυτό. Σε μένα λοιπόν ήθελα να το κάνω, να το αφιερώσω και σε μένα το αφιέρωσα. Ο πρώτος ορειβάτης που κατέκτησε την κορυφή του Everest είχε πει πως δεν νικήσαμε το βουνό, αλλά τον εαυτό μας. Αισθάνομαι πως η καλεσμένη μας απόψε το έχει πει και το έχει αποδείξει εμπράκτως τόσο στον εαυτό της, όσο και στους γύρω της, πολλές φορές το συγκεκριμένο. Απόψε μαζί μας η πρωταθλήτρια σκοποβολής, Κωνσταντίνα Νικολάου. Καλησπέρα. Καλώς όρισες, Κωνσταντίνα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη χαρά να βρίσκομαι εδώ μαζί σας για αυτή την όμορφη κουβέντα. Και δική μας χαρά. Και οφείλω να πω ότι δεν ήταν τυχαίο που θελήσαμε να σε φέρουμε έτσι προς το τέλος της χρονιάς. Mm-hmm. Και μάλιστα το βράδυ των Χριστουγέννων, διότι αισθάνομαι πως περάσαμε μια χρονιά δύσκολη, όλοι γενικότερα, που κόστησαν και συναισθηματικά. Οπότε είναι ένας άνθρωπος θετικός απέναντί μου, που όμως έχει βιώσει πολλά, έχει δώσει μάχες και έχει καταφέρει να είναι μια καινούργια Κωνσταντίνα, νομίζω ότι δίνει μηνύματα και εμπνέει για τη νέα χρονιά που έρχεται. Για τη νέα χρονιά, όντως. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, όπως προείπες. Και σε ψυχολογικό κομμάτι, και στο ψυχικό κόσμο, και για το σώμα. Ήταν ένα τρίπτυχο, αν θέλεις, να το πούμε καλύτερα, που σίγουρα πρέπει να μας δώσει την δύναμη, κάθε τι θετικό, για να μπορέσουμε να δούμε την επόμενη χρονιά και την επόμενη στιγμή, την επόμενη μέρα, πολύ αισιοδοξία και χαμόγελο. Κωνσταντίνα, εσύ βλέπεις τη ζωή με χαμόγελο και αισιοδοξία. Ναι. Και αυτό που έχω πει προηγουμένως, όταν προλόγησα την καλεσμένη μας, δηλαδή εσένα, θέλω να μου πεις αν όντως υφίσταται. Δηλαδή, αισθάνθηκες πολλές φορές ότι ναι, δεν νίκησες το βουνό, αλλά τον ίδιο τον εαυτό σου. Να σου πω την αλήθεια. Δεν υπάρχει στη ζωή εχθρός, άλλος εχθρός, εκτός από τον εαυτό σου. Ο χειρότερος εχθρός του ανθρώπου είναι το ίδιο το μυαλό του. Εκεί τροφοδοτούνται σκέψεις, είτε θετικές είτε αρνητικές, και κάνουν είτε ζημιά είτε καλό. Αρκεί να επιλέξεις τι θέλεις από τα δύο. Έρχονται σε επαφή μαζί σου νεαρά παιδιά ενδεχομένως, διότι δεν φοβάσαι και λες την ιστορία σου και τις δυσκολίες που έχεις βιώσει, τις οποίες θα πούμε σε λίγο. Mm-hmm. Μα αυτός ήταν και ο λόγος, νομίζω, που είχα ξεκινήσει να δίδω λίγο προς τα έξω τη δική μου ιστορία, το δικό μου βίωμα. Γιατί ξέρω ότι εκεί έξω είναι πολύ σαν για εμένα και με πολύ περισσότερα προβλήματα, αν θέλεις, ακόμα, ή τη δική μου ιστορία σε πολύ πιο άσχημο βαθμό. Και ναι, επικοινωνεί ο κόσμος μαζί μου διαφόρων ηλικιών, είτε να με συγχαρεί, είτε να μου πει πως, χωρίς να το ξέρω, έχω βοηθήσει. Και αυτό είναι η καλύτερη ανταμοιβή. Να ξέρω ότι έχω βοηθήσει στο ελάχιστο τον κάθε άνθρωπο που υπάρχει εκεί έξω στην κοινωνία και έβαλα και εγώ το λιθαράκι μου να τον κάνω είτε να χαμογελάσει είτε να νιώσει λίγο καλύτερα ότι δεν είναι μόνος. Αυτός είναι ο σκοπός. Να νιώσει ο άλλος απέναντι ότι δεν είναι μόνος.
Εσύ όταν περνούσες όλα όσα πέρασες, διότι ξεκίνησαν σε πολύ μικρή ηλικία, όταν ήσουν παιδάκι, σε ποια ηλικία, για να το πάρουμε από την αρχή. Πριν γεννηθώ καν. Πριν γεννηθώ καν, γιατί αυτό προϋπήρχε στην οικογένεια, αν θα το ξεκινήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Προϋπήρχε η δυσκολία στην οικογένεια, όχι μόνο με τη φτώχεια, και είναι πάρα πολλοί κόσμοι που αντιμετωπίζει τη φτώχεια, που δεν είναι άσχημο να είναι κάποιος φτωχός, μπορεί να είναι αξιοπρεπής και να παίζει ρόλο η οικονομική του κατάσταση. Λοιπόν, και ο αλκοολισμός και τα προβλήματα με τον πατέρα στην οικογένεια προϋπήρχαν. Και τα αδέρφια μου είχαν περάσει δύσκολες στιγμές, πόσο μάλλον η ίδια μου η μάνα. Είχε σταθεί και μάνα και πατέρας για να καταφέρει να επιβιώσει και να καταφέρει να μας ζήσει. Μετά από 7 χρόνια και 8 από τον πρώτο μου αδερφό ήρθα εγώ στον κόσμο, που γεννήθηκα σε αυτή την κατάσταση. Είστε πόσα αδέρφια? Συνολικά από 2 γάμους είμαστε 6 αδέρφια. Με το δεύτερο γάμο του πατέρα μου, που είναι από τη μάνα μου, είναι ένας αδερφός και εγώ με την αδερφή μου, άρα 3. Οπότε ο πατέρας αντιμετωπίζει το θέμα πρόβλημα με αλκοολισμό πριν καν γεννηθείς. Ναι. Διερωτήθηκες ποτέ, πριν αγγίξεις το δικό σου το κομμάτι, τι τον όθησε σε αυτήν την... Ήταν μία διέξοδος για εκείνο? Πέρασε και εκείνος ενδεχομένως δύσκολα? Ναι. Ναι. Αυτό το είχα κάνει ανάλυση μετά το θάνατο του πατέρα μου. Έχασα τον πατέρα μου στα 13 μου χρόνια. Ήταν δύσκολο για μένα να κατανοήσω και να αντιληφθώ τους λόγους που όθησαν έναν άνθρωπο να εθιστεί τόσο πολύ και να εξαρτηθεί τόσο πολύ από το ποτό ή από οποιαδήποτε άλλη ουσία, αλλά ας κρατήσουμε το ποτό που είναι το θέμα που μας αφορά σήμερα. Όταν κοιμήθηκε, είχα μπει στη διαδικασία πρώτα να χωνέψω την απώλεια, να χωνέψω όλη αυτή την ησυχία που επικρατούσε στο σπίτι, γιατί υπάρχει κόσμος που σίγουρα καταλαβαίνει ότι σε μια οικογένεια, όταν αντιμετωπίζουν θέματα με τον αλκοολισμό, η ζωή δεν είναι φυσιολογική, αν μπορώ να το πω. Υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχουν καυγάδες, υπάρχουν φωνές και όλα αυτά στη ματιά ή και στα αυτιά ενός μικρού παιδιού δεν ακούγονται σαν ένα τραγούδι, μια ωραία μελωδία, ένα άσμα. Δεν ακούγονται καθόλου έτσι. Είναι ντυμένη η καθημερινότητα με πολλές δυσκολίες, με πάρα πολύ άσχημες εικόνες. Πόσο και να θέλω να το ωρεοποιώ κάθε φορά που μπορώ να αναφέρομαι σε αυτό, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Είναι πράγματα που ενοχλούν, πράγματα που στεναχωρούν και πράγματα που μπορεί να σε τσιγκλάνε ή ακόμα και να ξαφνιάζεσαι με τον ίδιο σου τον εαυτό. Μόνο και μόνο από τη θύμιση κάποιων καταστάσεων ξαφνιάζεσαι. Δηλαδή, ένα παιδί να επιστρέφει πίσω από το σχολείο και η πρώτη εικόνα που θα έχει να δει είναι, ή πριν φύγει να πάει στο σχολείο, είναι να αναγκαστεί να γεμίσει ένα ποτηράκι κονιάκ στον πατέρα του, για να μπορέσει μετά ο πατέρας του να πιει τον καφέ του, γιατί με τρεμάμενα χέρια δεν μπορούσε να πιει καφέ. Άρα, μια γουλιά κονιάκ ήταν αρκετή για να του δίνει αυτή την ηρεμία στο σώμα, κάτι γνώριμο, περνούσε κάτι γνώριμο και ηρεμούσαν τα πάντα. Έπινε το καφεδάκι και το έφευγε για δουλειά. Όμως, η εικόνα αυτή, γιατί τώρα που σας μιλάω, δεν θέλω να αναφέρομαι με τα λόγια μιας 36χρονης γυναίκας, αλλά με τα λόγια ενός 7χρονος, 10χρονου παιδιού που βίωνε αυτή την κατάσταση. Και ήταν τόσο δύσκολο να διαχειριστεί αυτή την εικόνα και να την παίρνει μαζί του στο σχολείο, χωρίς οι υπόλοιποι να παίρνουν πρέφα. Ναι. Να μην αντιλαμβάνονται ούτε οι δάσκαλοι τι κατάσταση επικρατούσε στο σπίτι και πόση προσπάθεια χρειαζόταν από το ίδιο το παιδί να ανταπεξέλθει και στο μαθησιακό κομμάτι, στην εκπαίδευση γενικά και στις διαπροσωπικές σχέσεις και με τους φίλους του και με τη μοναχικότητα του και με τον εγκλισμό του και με την εσωτερήκευσή του. Είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά αυτά τα πράγματα που τα νιώθω και σήμερα σε σχολεία που καλούμε να μιλήσω για τον αθλητισμό, για τη φυσική κατάσταση, για την άσκηση γενικά, για τις εξαρτήσεις. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι και συμβαίνουν γύρω μας και δεν καταλαβαίνουμε Χριστό. Γι' αυτό ήθελα να αγγίξουμε αυτό το θέμα. Mm-hmm. Διότι το θέμα του αλκοολισμού αγγίζει πολλά σπίτια, πολλές οικογένειες, απλώς δεν το γνωρίζουμε. Mm-hmm.
μπορεί να είναι δίπλα μας και να μην το γνωρίζουμε. Μου κάνει εντύπωση αυτό που μου λες, ότι έμπαινες και στη διαδικασία να βάζεις εσύ ποτό στο πατέρα σου. Mm-hmm. Οπότε εκείνο που μισούσες πάρα πολύ, διότι ξέρες πώς θα μετατρεπόταν μετά το ποτό ο πατέρας σου και ενδεχομένως θα επέστρεφες στο σπίτι και θα τον έβρισκες έναν άλλον άνθρωπο που θα θέλω να αγγίξουμε γι' αυτό. Mm. Αναγκαζόσουν να κάνεις εσύ όμως αυτή την κίνηση, mm, την αρχή. Πώς το ένιωθες κάθε φορά, κάθε πρωί συνέβαινε? Τα πλήστα τελευταία πρωινά, ειδικά της τελευταίας χρονιάς πρωτού κοιμηθεί, έτσι ήταν τα πρωινά. Γιατί έπρεπε να βρει τον εαυτό του και για να τον βρει έπρεπε να πάρει τη δόση του για να μπορέσει να μείνει ήρεμος και να μην τρέμουν τα χέρια και να μπορεί να κάνει κάποιες λεπτές δουλειές ή ακόμα και να πιει έναν καφέ. Στα πόσα ποτήρια άρχιζε να αλλάζει? Στα τελευταία, στα πολύ πολύ λίγα. Στην αρχή ήταν μετά τον πρώτο μπουκάλι, ξεκινούσε και αλλοιωνόταν ο χαρακτήρας, αλλοιώνονταν οι εικόνες, τα λόγια και πολλές φορές και οι πράξεις. Γινόταν βιαίος? Υπήρχαν φορές, δεν ήταν πάντα. Mm-hmm. Δηλαδή έχω να θυμάμαι συγκεκριμένες φορές που να θυμάμαι τον πατέρα μου να έχει σηκώσει το χέρι του απάνω μου. Το θυμάμαι που έχει πέσει. Κάθε φορά θυμάμαι που είχε πέσει στο σώμα. Δεν ήτανε πάντα. Ήτανε... Ξέρεις, είναι εδώ που μπερδεύονται λίγο τα πράγματα. Είναι εκεί που προσπαθείς να αμυνθείς και προσπαθείς να προστατέψεις και στον εαυτό σου και θα κάνεις και εσύ μια κίνηση. Να. Και δεν το μετανιώνεις, γιατί προστατεύεσαι. Mm-hmm. Και δεν ήτανε το πιο όμορφο πράγμα. Θυμάμαι... Αν μπορώ να το αναφέρω. Μια φορά είχα καθυστερήσει, με είχε στείλει να του φέρω τσιγάρα. Είχα καθυστερήσει και έχω παιδάκι τώρα. Είχα δει 2-3 πράγματα εκεί στο περίπτερο, να τα δω μέχρι να τελειώσει ο άνθρωπος απέναντι που πλήρωνε. Λέω και εγώ να ρίξω μια ματιά, καθυστέρησα. Θυμάμαι, 3 είχα φάει εκείνη τη μέρα. Μου είχε κοστίσει τόσο πολύ. Όχι μόνο ψυχολογικά. Το γιατί να νιώσω τόσο πόνο, όχι μόνο σωματικά, μέσα στη ψυχή μου, γιατί να το κάνει αυτό ο πατέρας μου. Και ήταν πάρα πολύ ενοχλητικό. Κάθε φορά που, επειδή ο άνθρωπος που κάνει χρήση ουσιών ή είναι εθισμένος στο αλκοόλ, αλλάζει. Από τη στιγμή που υπάρχει επίδραση, δεν είναι ο ίδιος με πριν. Ναι. Όταν έβλεπες τον άνθρωπο υπό την επίδραση του αλκοόλ, mm-hmm, υπό την επίρρεια, mm, ένιωθες πως έχεις έναν άγνωστον απέναντί σου, έναν άνθρωπο που σου προκαλεί θυμό, που σου προκαλεί απέχθεια κάποιες φορές, ακόμη και μίσος? Τις πλήστες φορές, οι περισσότεροι άνθρωποι που κάνουν οποιοδήποτε είδους καταχρήσεις, είναι αλλοιώνονται τόσο πολύ που απέναντι δεν μπορεί να διακρίνει την πραγματική ταυτότητα. Αυτό που ξέρω σίγουρα από το δικό μου βίωμα είναι πως ο πατέρας μου ήταν ένας χρυσός άνθρωπος, ήταν τόσο καλόκαρδος, τόσο ανοιχτός, να δώσει και από αυτά που δεν έχει. Ήταν πάρα πολύ θετικά όλα αυτά τα στοιχεία. Αγαπούσε με ένα δικό του μοναδικό τρόπο, μοιαζόταν επίσης με τον ίδιο τρόπο και αυτό που λες ότι τον αλλοίωνε το ποτό, οποιονδήποτε αλλοιώνει το ποτό, τον έκανε ναι έναν άλλον άνθρωπο. Και υπήρχαν φορές, και δεν τρέπομαι καθόλου να τοποθετηθώ ούτε να το αναφέρω, που θα μιλήσω πάλι σαν ένα παιδί, μια νεάνιδα των σχολικών χρόνων, και θα πω ναι ότι ένιωθα και προσβολή να με πηγαίνει και στο σχολείο να τον βλέπουν οι συμμαθητές μου, γιατί ένιωθα ότι βλέποντας τον ήξερα ότι κοιτώντας με και μένα και τον πατέρα μου μαζί, ήξεραν ότι στο σπίτι συμβαίνει αυτό και θα ήταν αυτός ο ψήθυρος που μπορούσε να κοιτάζω τους συμμαθητές μου και να νομίζω, ένιωθα ότι θα σχολίαζαν τη δική μου ζωή, τη δική μου πορεία, τις δικές μου εικόνες που βίωνα στο σπίτι και δεν μου άρεσε καθόλου αυτό το πράγμα. Και νιώθα προσβολή και δεν ήθελα να με πηγαίνει στο σχολείο. Και όταν με πήγαινε, του έλεγα 50 μέτρα πίσω. Εδώ θα με αφήσεις και θα πάω. Περίμενω φίλες. Να πάμε μαζί. Ναι.
Ντρεπόμουν. Δεν είναι ντροπή όμως. Δεν πρέπει να νιώθω ντροπή, γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν είμαι εγώ. Ναι. Αυτός ο άνθρωπος μαζί μου έζησε, ναι, αλλά δεν είμαι εγώ. Κανένας εσύ δεν είσαι, δεν είναι ο εαυτός σου. Ναι. Εντάξει. Άρα και ναι, ένιωσα και απέχθεια κάποια στιγμή. Μίσος δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν μπορώ να μισήσω άνθρωπο. Δεν ξέρω αν χωράει. Mm-hmm. Στη δική μου καρδιά τουλάχιστον η λέξη αυτή ή ακόμα και το συναίσθημα, αλλά ξέρω τα αρνητικά συναισθήματα, όλα εκείνα που μου έβγαζε αυτός ο άλλος άνθρωπος που ήθελε να λέγεται πατέρας μου. Γιατί τον πατέρα μου τον αγαπούσα και με αγαπούσε πολύ. Ο άλλος άνθρωπος όμως δεν ήταν καθόλου καλή αντανάκλαση του δικού μου πατέρα. Αυτό. Υπήρχαν φορές που είχες ξεσπάσματα, θύμου, δηλαδή έπιασες μπουκάλια να τα σπάσεις, να τα αδειάσεις στον νεροχύτη, νιώθοντας ότι μπορεί να τον ξυπνήσεις, να είναι έναν ταρακούνημα. Το είχα κάνει μια φορά. Και όταν λέω μια φορά, νομίζω ήταν στην ηλικία, αν θυμάμαι καλά, των 7 ετών, που ήταν καλοκαίρι, κάθονταν έξω στην αυλή. Είμαστε απέναντι από τη θάλασσα. Κάθονταν έξω στην αυλή και ζήτησε ξανά να γεμίσουμε το ποτηράκι. Βγαίνοντας έξω, δεν ξέρω τι ανταλλάξαμε εκείνη την ώρα, είναι και πάρα πολλά τα χρόνια που έχουν περάσει, δεν θυμάμαι τις λεπτομέρειες και χαίρομαι γι' αυτό. Ναι. Και μου είχε ζητήσει να του γεμίσω το ποτήρι. Βγαίνοντας έξω λοιπόν, κάτι είχαμε ανταλλάξει, μια κουβέντα, και παίρνω τον μπουκάλι από το λαιμό και το χτυπάω με δύναμη κάτω και του λέω, θέλω να σε έχω στη ζωή μου. Και τον ρώτησα, τι δεν καταλαβαίνεις, δηλαδή με τα αδέρφια μου, εντάξει. Παντρεύτηκαν, ήσουν εκεί και δεν είναι ότι παντρεύτηκαν και ήταν εκεί. Στις στιγμές της ζωής τους, σε κάποιες συγκεκριμένες στιγμές, τους ήταν εκεί όπως και να ήταν, ήταν εκεί. Ναι. Και εγώ ήθελα να μου δοθεί λίγο περισσότερο χρόνος να μπορέσω να τον επηρεάσω σε πιο μεγάλη ηλικία, να τον πάρω για απεξάρτηση, γιατί το προσπαθήσαμε. Δεν ήταν θετικός, γιατί δεν παραδέχτηκε ποτέ ότι αντιμετώπιζε το πρόβλημα με τον αλκοολισμό. Και αυτό ήταν μεγάλο πλήγμα για μένα. Οπότε όταν του είπες «Σε θέλω στη ζωή μου», ουσιαστικά τον έβαλες απέναντι σου και του είπες πραγματικά τι νιώθεις. Ναι, τι αισθανόμαι. Ποια ήταν η αντίδρασή του, ποια ήταν η αντιμετώπιση. Θολούρα. Να σου το πω έτσι ομά και καθαρά. Θολούρα. Δεν νιώθω μέχρι σήμερα ότι είχε αντιληφθεί και είχε κατανοήσει επακριβώς τις λέξεις μου μία-μία. Δεν το ένιωσα ποτέ, ούτε καν εκείνη τη μέρα που είχα σπάσει το μπουκάλι εκεί έξω στην αυλή. Υπήρχαν περιπτώσεις που ερχόταν και σου ζητούσε συγγνώμη όταν ήταν νυφάλιος? Δεν νομίζω ότι ζητούσε συγγνώμη. Μετανοούσε, ναι, με ένα δικό του τρόπο. Δεν μπορώ καν να τον εξηγήσω αυτόν τον τρόπο. Ξέρω όμως ότι το βλέμμα του, πολλές φορές, και η κίνηση του να ανάψει ακόμα ένα τσιγάρο, τον βασάνιζε υπερβολικά. Και η σκέψη του τι έκανα και όσα μπορούσε να θυμηθεί ότι έκανε. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι που είναι εξαρτημένοι δεν έχουν και την ευχέρεια να έχουν πολύ καλή μνήμη, ειδικά και για αυτά που, τον τρόπο που εκφράζονται, τις λέξεις που πετούν στον άλλο και είναι χειρότερες από χαστούκι. Και είναι αυτό, ότι δεν θυμόταν τι έκανε το προηγούμενο βράδυ. Άρα μετανοούσε επειδή ήξερε ότι όντως κάτι έγινε. Έψαχνε αντικείμενα, κάποια σπασμένα, κάποια μέσα στον τζάκι όταν ήταν χειμώνας. Αυτά είναι από τα υλικά, ας το πούμε, υλικές απώλειες. Τις ψυχικές απώλειες δεν μπορούσε να κάνει κάτι, αλλά ήξερε ότι δεν του άρεσε. Όμως εύκολα ξεχνούσε και επέστρεφε ξανά στον «ας πιω ακόμα ένα να ξεχάσω». Διότι ήταν το γνώριμό του, ναι, και εκεί ένιωθε την ασφάλεια, να στο και δημιουργούσε έναν ασφάλεια σε όλη την οικογένεια. Ακριβώς. Ήταν απλά ο ίδιος να μπει σε αυτό το μονοπάτι, το να ξεχάσει. Γιατί σίγουρα ο κάθε άνθρωπος που μπαίνει σε αυτό το μονοπάτι, σίγουρα κάτι τον βασανίζει. Ακριβώς, δεν θεωρώ ότι δεν τον ένοιαζε όμως. Τον ένοιαζε το πώς ένιωθαν οι υπόλοιποι. Απλά έβρισκε την εύκολη λύση αυτός να μένει στη δική του ασφάλεια και στο δικό του καβούκι. Αυτό ήταν, πιστεύω.
Δεν μπήκε ποτέ στη διαδικασία να σκεφτεί ότι ξεχνώντας ο ίδιος μέσω του ποτού μπορεί να δυσκολευτείτε εσείς να ξεχάσετε μετά. Δεν νομίζω ότι είχε μπει στη διαδικασία, γιατί ήταν πιο εύκολο για αυτόν να συνεχίζει τη ζωή μας, ας το πω έτσι, και εμείς δεν ξεχνούσαμε εύκολα. Υπήρχε πόνος ψυχικός. Με όλες αυτές τις καταστάσεις, ένιωθες ποτέ ότι πρέπει να είσαι εσύ ο γονέας απέναντι στο γονιό σου, απέναντι στον πατέρα? Στον πατέρα δεν ξέρω. Δεν μου έχουν κάνει και ποτέ τέτοια ερώτηση. Είναι πάρα πολύ δυνατή ερώτηση. Ίσως ναι. Ίσως ναι, γιατί ίσως κάποιες φορές καλέστηκα να συμβουλεύσω το γονιό μου στο τι να κάνει. Και ίσως έπρεπε να σταθώ και με τα θάνατο του πατέρα μου. Εγώ το μικρό αντράκι στο σπίτι που θα έπρεπε να σηκώσω στις πλάτες μου τη μάνα μου, και δεν εννοώ οικονομικά, εννοώ όλο το υπόλοιπο κομμάτι, γιατί ήμασταν οι δυο μας στο σπίτι. Άρα κάποιος έπρεπε, γιατί τον αγαπούσαμε και αυτός το ίδιο, απλά έδωσε μεγάλη ησυχία με τα θάνατο. Και αυτό μπορεί να ακουστεί και τρελό, δεν μπορούσε να το ανεχτεί ο ψυχικός μου κόσμος μέσα σε τόσο αλαλούμ, να υπάρχει ξαφνικά από τη μια στιγμή στην άλλη, να υπάρχει τόση ησυχία στο σπίτι. Άρα ναι, νιώθω ότι μπορούσε να λειτουργήσω σαν γονέας. Και απέναντι στη μητέρα μου πλέον. Και στους δύο. Και στους δύο. Θα μου πεις το πώς κύλησε μετά και ποιον ήταν το κομβικό σημείο που αποφάσισες να πάρεις και εσύ τη ζωή στα χέρια σου. Αλλά θέλω να σταθώ ακόμη στο κομμάτι όταν ήσουν παιδί ή ακόμη και όταν ξεκίνησε η προεφηβεία. Σου πέρασε ποτέ από το μυαλό, έτσι, όταν δεν ήταν καθαρό το μυαλό, σε μια στιγμή φόρτισης, να πεις ότι αυτό που θα πιω κι εγώ για να δω τι είναι αυτό που σκέφτεται ο πατέρας μου, πώς νιώθει την ώρα που είναι μεθυσμένος, δηλαδή αυτό που συνειδητά να μεθύσεις για να νιώσεις τι νιώθει ο πατέρας σου? Σε μικρή ηλικία, όχι. Σε πιο μεγάλη ηλικία, είχα να αντιμετωπίσω κι εγώ διάφορα θέματα, γιατί μετά από τόσα, ας το πούμε, βιώματα στην παιδική ηλικία, σίγουρα κάτι μένει και σίγουρα θέλει μια ψυχανάλυση, μια βοήθεια για να μπορέσεις να συμφιλειωθείς και να μπορέσεις να προχωρήσεις. Λοιπόν, σε κάποια φάση της ζωής μου είχα δοκιμάσει αυτόβουλα, ναι, να μπω στη διαδικασία να δω πώς νιώθει αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, αυτή η ζάλη που μου ήρθε εμένα, τώρα αυτός ένιωθε καλά που την ένιωθε? Δεν μπορούσα να το δεχτώ για το δικό μου αυτό. Δεν με έκανε να ξεχάσω κάτι. Αντιθέτως, με έβαλε λίγο παραπάνω μέσα στα πιο βαθιά νερά και με είχε πραγματικά αποσυντονίσει. Άρα εκεί ήρθε λίγο κόντρα αυτό το πράγμα. Κόντρα, επειδή ο πατέρας μου έπινε για να ξεχάσει, για να νιώσει καλύτερα, και εγώ ήπια αυτόβουλα και δεν μπορούσα να νιώσω τίποτε όμορφο. Άρα δεν νομίζω ότι είναι η λύση για κανέναν να σβήνει τους καημούς του ή ότι θέλει να ξεχάσει στο ποτό, στα ναρκωτικά, στις ουσίες, στο ό,τι να είναι. Δεν είναι η λύση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί. Δεν κάνει το αντίθετο πράγμα. Σβήνει τη μηχανή, σβήνει τον άνθρωπο, σβήνει τη ζωή. Άρα το τερματίζει. Έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι είναι απλώς μια παύση. Την ώρα εκείνη μπορεί κάποιοι άνθρωποι να μην σκεφτούνται καθαρά, αλλά σημαίνει ότι θα πονέσουν, να ξεπεράσουν τα προβλήματα τους με αυτόν τον τρόπο. Διότι είναι, λες, και είσαι, νομίζω, απλώς ναρκωμένος. Όταν είναι να ξυπνήσεις, πάλι να υπάρχουν. Αν δεν τα αντιμετωπίσεις τη ρίζα τους. Δεν είναι ακριβώς όπως η ταινία. Βάζεις την ταινία να παίξει, πατάς το play και λες τώρα να δω την ταινία. Κάτι γίνεται, θέλεις να πας να φας, να χτυπήσει μια πόρτα, ένα τηλέφωνο, παύση. Εσύ, όταν επανέρχεσαι στον καναπέ να συνεχίσεις την ταινία, το play πατάς και συνεχίζει από εκεί που είχε μείνει. Ακριβώς. Άρα θεωρητικά δεν σβήνει τίποτα, ναι, πάβει για λίγο, αλλά όταν ξαναξυπνά, είναι από εκεί που είχε μείνει. Πρέπει να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα είμαστε σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
Κωνσταντίνα μου, επειδή προηγουμένως έχεις αναφέρει το πόσο δύσκολο ήταν στο σχολείο με όλα αυτά που βιώνες, αναρωτιέμαι, ένα παιδί το οποίο περνά όλα αυτά και είναι πιο εσωστρεφές και κλεισμένο στις σκέψεις του πολλές φορές, mm-hmm. μπορεί άλλοι συμμάθητες, τα άλλα παιδιά, ίσως και λόγω αφέλειας, να θεωρούν και λόγω άγνοιας ότι αυτόν είναι ένα δείγμα να αντικοινωνικότητας, αδυναμίας και λίγο να το εκμεταλλεύονται, λίγο να προσπαθούν να επιβληθούν, να εκφοβήσουν, να σε θυματοποιούν, να σε κάνουν, να κάνουν bullying. Mm-hmm. Λοιπόν, πολλές φορές συμμαθητές σου, επειδή δεν ανοίγεσαι, δεν μιλάς, δεν μπορούν να γνωρίζουν τι συμβαίνει στο δικό σου χώρο, στο δικό σου κόσμο, στη ψυχή σου ή ακόμα και στο σπίτι σου. Και αυτή η άγνοια οδηγεί πολλές φορές σε κάποιες περίεργες συμπεριφορές. Είχα πολύ καλούς φίλους. Είχα 1-2 κολλητές που τους έλεγα τι συμβαίνει, ειδικά στο δημοτικό. Και ήξεραν από την πρώτη στιγμή και ακόμα και έξω που με είχε βγάλει μια φορά η δασκάλα μου, ήταν δικαιολογημένη γιατί δεν ήξερε. Και εγώ μπορούσα να λέω στη διπλανή μου, ξέρεις, γιατί με ρώτησε τι έγινε, κάτι ψες. Και λέω, ναι, θα σου πω μετά. Αυτό το θα σου πω μετά, εμένα με έβγαλε έξω από την τάξη γιατί η δασκάλα μου δεν ήξερε. Να. Και εγώ μιλούσα. Γιατί μιλούσα. Και βγήκα έξω. Και δεν είπα ποτέ, μέχρι πριν κάποια χρόνια, όταν συνάντησα για πρώτη φορά από κοντά τη δασκάλα μου, της είχα πει λίγο τι βίωνα, παιδάκι. Έκλαψε. Γιατί δεν ήξερε. Και αυτό καλούμαστε. Τελειώνω να γίνω καθηγήτρια φυσικής αγωγής σε κάνα 2 χρόνια, υπολογίζω. Αυτός είναι ο σκοπός του δασκάλου ή του καθηγητή. Να ξέρει, έστω και ο μαθητής όταν δεν μιλά, τι μπορεί να συμβαίνει. Φαίνεται από μακριά ότι αυτό το παιδί κάτι έχει. Αυτό το παιδί είναι πολύ κλειστό, αυτό το παιδί δεν μιλάει. Και είχα και πολύ καλούς φίλους. Δεν μπορώ να πω ότι δεν υπήρξε τον bullying, δεν υπήρχε εκφοβισμός. Αυτή η εσωστρέφεια όλη μπορούσε να μου βγει εμένα σε επιθετικότητα. Δεν μου βγαίνει σε επιθετικότητα. Μου βγαίνει λίγο περισσότερο σε κατάθλιψη παρά το άλλο κομμάτι. Ήμουν των άλλων άκρων. Mm-hmm. Όμως υπήρχαν φορές, ναι, που η άγνοια τους τους καθιστούσε έτσι λίγο σαν θύτες σε συμπεριφορές που μπορεί να ήταν λίγο ανάρμοστες. Ακόμα και το ποιόν των λέξεων μπορεί να μην ήταν αυτό που έπρεπε να λέουν ή να τοποθετούνται, αν θέλεις, ακόμα μπροστά στα μάτια μου ή πίσω από την πλάτη μου. Και θυμάμαι μια φορά είχα δείρει ένα παιδάκι. Ήταν η αντίδραση, γιατί κάτι είχε πει για το σπίτι μου, για τη μάνα μου. Γι' αυτό δεν το σήκωσα. Και ήταν ο καλύτερος μου φίλος και η μάνα του με τη μάνα μου οι καλύτερες φίλες. Και εντάξει, δεν είναι το καλύτερο πράγμα. Γι' αυτό τα παιδιά που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα, οποιοδήποτε πρόβλημα, αν δεν έχουν ένα κολλητό να μιλήσουν, καλό είναι να πηγαίνουν στους καθηγητές, στους δασκάλους, για να είναι προειδεασμένοι. Για το υπάρχει μετά το θέμα της εκπαίδευσης. Mm-hmm. Άρα θα υπάρχουν κάποιες στερήσεις σε εκείνο το κομμάτι, όπως είχα εγώ. Δεν μπορώ να πω ότι η μνήμη μου με βοηθούσε από παιδί να μπορώ με τις ώρες που διάβαζα να είναι καθαρό το μυαλό μου για να αποδίδω το ίδιο. Μου κόστιζε. Υπήρχε και θέμα συγκέντρωσης ενδεχομένως. Βεβαίως υπήρχε όλα θέμα συγκέντρωσης. Και ήταν, όλα άλλαξαν μετά το θάνατο του πατέρα μου, που είχα περισσότερο χρόνο, αλλά εκεί προέκυπταν άλλα προβλήματα. Δηλαδή όλη αυτή η διαχείριση της απώλειας και όλης αυτής της κατάστασης έπρεπε να καταφέρω να ξεμπλέξω το δικό μου κουβάρι για να φτάσω στην αρχή για να ξαναπάω πίσω. Πότε ξεκίνησε να ξεμπλέκεται αυτό το κουβάρι, πόσον καιρό μετά, πόσα χρόνια? Αμέτρητα χρόνια. Αμέτρητα χρόνια να μιλάς και να μην τελειώνει, να μιλάς σε ειδικούς και να ξέρεις ότι πρέπει να καταφέρεις να καταπολεμήσεις αυτή την κατάσταση. Ήταν ένα θέμα που μπορεί να ακούγεται απλό, δεν είναι καθόλου, ειδικά σε καμία ηλικία δεν είναι φυσιολογικό να συμβαίνει. Όμως, θα σταθώ στις ηλικίες τις αναπτυξιακές. Να. Η παιδική ηλικία είναι τόσο τρυφερή που οποιαδήποτε πληγή δημιουργηθεί μένει εκεί για πάντα. Δεν φεύγει. Όση ψυχανάλυση και να κάνεις, θα υπάρξει συμφιλίωση, θα υπάρξει η αποδοχή
θα τα πας καλά με τον εαυτό σου, αλλά πίστεψέ με, σε τσιγκλάει κάθε φορά που πρέπει να μιλήσεις γι' αυτό και να σου λείπει, να συνεχίζει να σου λείπει αυτός ο εξειδανικευμένος πατέρας και έχω φτιάξει το δικό μου παραμύθι. Κάθε φορά θα με ακούσεις να μιλάω με τα καλύτερα λόγια για τον πατέρα μου, τα καλύτερα. Δεν συνηθίζω και ειδικά μετά το θάνατο, τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια, προσπαθώ γιατί το καλύτερο μνημόσυνο για αυτόν είναι τα καλά και έχει κάνει πάρα πολλά καλά. Ο δικός μου πατέρας, ο άλλος ο άνθρωπος έχει κάνει ό,τι έχει κάνει. Αλλά ο δικός μου πατέρας έκανε απίστευτο καλό. Είμαι δημιουργήμα του. Άρα από τη στιγμή που νιώθω τόσο όμορφα με τον εαυτό μου, δεν μπορεί να πάει κάτι στραβά. Δεν μπορεί να είναι κάτι άσχημο. Γιατί μέσα μου νιώθω όμορφα. Και τον ευχαριστώ και ευγνωμονώ και τη ζωή μου με όλα αυτά που έχω ζήσει, με όλα αυτά που έχω στερηθεί, με μια ζωή που ακόμα και σήμερα, μέρα Χριστουγέννων, η εικόνα που είχα στο μυαλό μου ήταν πάντα ένα αναμένο τζάκι, σαν το κοριτσάκι με το σπίρτ. Ένα αναμένο τζάκι, το φαΐ, όχι κατά ανάγκη υπερβολικά μεγάλες ποσότητες, ένα φαγητό στο τραπέζι και όλη η οικογένεια μαζεμένη με τα τραγούδια. Και σήμερα, ναι, είναι όμορφο να ξέρω ότι πνευματικά νιώθω τον πατέρα μου να είναι εκεί, όπως τον θέλω εγώ. Όχι όπως ήταν αυτός με την άλλη όψη. Για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι και να προχωρήσουμε, ποια είναι η πιο όμορφη μνήμη που έχεις από τον πατέρα? Δύσκολο. Όμορφη μνήμη από τον ίδιο, χωρίς να είναι η δική μου καλή αντίδραση, να το πω καθαρά, ήταν δύο πράγματα. Με το ψάρεμα στη θάλασσα απέναντι από το σπίτι, που είχαμε πάρει έτσι ένα μεγάλο ψάρι, ούτε θυμάμαι τι ψάρι ήταν, μεγάλο σαλάρνακα, και είμαστε απέναντι από το κύμα. Λοιπόν, και συνηθίζαμε να ψαρεύουμε με τον πατέρα μου. Ήταν ένα κομμάτι που τα βρίσκαμε καλά. Και ήταν η αντίδραση του καταφέραμε και πιάσαμε ψάρι και είχαμε βγάλει και φωτογραφία, έχω αυτή τη φωτογραφία, σαν φυλαχτό, την προσέχω σαν μάτια μου. Και η άλλη εικόνα που έχω να θυμάμαι και ήταν από τις πιο όμορφες μνήμες, αλλά όπως σου έχω πει, μνήμη ωραία για τον ίδιο, ναι, όχι για μένα, σαν αντίδραση. Είχα πάει να τραγουδήσω στον κατακλυσμό στη Λάρνακα, ήμουνα μικρούλα και είπε «Κόρη μου» και είχε ανοίξει τα χέρια και περίμενε να πάω να τον αγκαλιάσω. Και εγώ ανταυτού προσπέρασα, ένιωσα τόσο άσχημα, γιατί ήταν λες και όλοι ήξεραν ότι ο πατέρας μου ήταν αλκοολικός. Και τότε το θεωρούσα μεγάλο στίγμα, να το πω. Και είχα σκύψει το κεφάλι και είχα φύγει έτσι, ήταν άσχημα. Αυτός το χάρηκε πολύ, πάρα πολύ. Και τώρα, μετά από τόσα χρόνια, μπορώ να χαμογελάσω κι εγώ με την εικόνα του. Είναι λίγο αργά, βέβαια, για να διορθώσω εγώ το δικό μου το κομμάτι. Όμως, έχω μετανιώσει για κάποια πράγματα, για κάποιες αντιδράσεις. Ήταν δικαιολογημένες, ναι. Πιστεύω ότι αν ήμουν λίγο μεγαλύτερη ηλικία, δεν θα αντιδρούσα τόσο. Δεν ξέρω όμως. Δεν μπορώ να ξέρω. Γιατί δεν μπορώ να ξέρω πώς θα τα έφερνε η ζωή. Φεύγοντας, τον αποχαιρέτησες όπως νιώθεις σήμερα ότι ήθελες? Το θέμα του αποχαιρετισμού είναι λίγο περίεργο, λίγο στενάχωρο, γιατί δεν είχα προλάβει να αποχαιρετήσω, δεν είχα προλάβει να μιλήσω, ούτε να ακούσω. Είχε πάθει ανακοπή καρδιάς. Τον είχαμε μεταφέρει στο νοσοκομείο έτσι ξαφνικά μια νύχτα και είχε πάρει εξιτήριο. Τη δεύτερη φορά ήταν ακριβώς την επόμενη εβδομάδα, και ήταν Τρίτη ξημερώματα, είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο. Τετάρτη πρωί στις 10 η ώρα είχε κοιμηθεί. Εγώ βρισκόμουν στο σχολείο. Θυμάμαι, έκανα απρόπτωτο διαγώνισμα μαθηματικών. Και με το που είδα τρεις καθηγητές μου στην αίθουσα πάνω και είχα γυρίσει στα αριστερά να κοιτάξω τι συνέβαινε, είχα σηκωθεί από την καρέκλα. Είχα καταλάβει αυτό ήταν το δικό μου κάλεσμα, η δική μου στιγμή, η δική μου ώρα. Και είχα δει, πήγα τρέχοντας κάτω στις σκάλες, αντίκρισα τον αδερφό μου, χωρίς πολλά λόγια, χωρίς έτσι ομιλίες, βρέθηκα έτσι στην αγκαλιά του και ήξερα ότι
είχε γίνει... ήρθε ο ύπνος. Ναι. Είχε σκεπάσει έτσι ένα πέπλο γκρίζο όλο τον εσωτερικό μου κόσμο, αλλά εντάξει, δεν μπορούσα να κάνω κάτι. Το μόνο που θυμάμαι ήταν η εικόνα στο νοσοκομείο. Τίποτα το ιδιαίτερο. Τον πατέρα μου τον αποχαιρέτησα. Νομίζω είχα κάνει και μία ανάρτηση για πρώτη φορά φέτος ή αν θες αρχές του χρόνου. Είχα πάει στο κημητήριο μια μέρα. Ήταν ο καιρός ευνοϊκός. Είχε έτσι μια συννεφιά, έναν ήλιο σαν αυτό που έπρεπε εκείνη τη στιγμή. Και ήταν νομίζω η κατάλληλη ώρα να μπορέσω να βρω τη δύναμη και βρήκα και το χαμόγελο για να μπορέσω να του πω όλα όσα ήθελα. Όλα όσα ένιωθα και νομίζω μπορεί να ακούγεται και τρελό. Δεν ξέρω, δεν με νοιάζει καν ποιος πιστεύει σε τέτοια πράγματα. Νιώθω εκείνο το πράγμα ότι ήταν μία επικοινωνία. Ένιωθα μια ζεστασιά, όμορφα. Ήταν κάποια συναισθήματα που ακόμα και σήμερα δεν μπορώ να τα εξηγήσω. Τα βίωσα. Ήξερα ότι είχα μιλήσει μαζί του με ένα δικό μας τρόπο. Δεν χρειάστηκε να ανοίξω το στόμα για να βγάλω λέξεις. Νομίζω μιλούσαν όχι μόνο συναισθήματα. Μιλούσαν οι ψυχές. Δεν ξέρω πώς έγινε, δεν μπορώ να πω. Χαίρομαι όμως που το έζησα, γιατί μόνο τότε, άσχετα και με το πόση βοήθεια δέχτηκα από κάποιους ειδικούς, μόνο τότε, εκείνη τη στιγμή, και νομίζω ήταν φέτος αρχές, μόνο τότε ένιωσα κάθαρση, τη συγχώρεση και τόση πολύ αγάπη. Γαλήνεψες. Κωνσταντίνα μου, ο αθλητισμός, ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής σου, ήταν αρχικά η διέξοδος. Ήταν... το είχα ξαναπεί, αλλά δεν θα σταματήσω να το λέω, ότι ο αθλητισμός και γενικά οι τέχνες για μένα αποτελούσαν μια σανίδα σωτηρίας. Όσο πεζό και αν ακούγεται, για μένα ήταν ένα σωσίβιο που κατάφερνε κάθε φορά να φορώντας το, να με βγάζει έτσι πάνω-πάνω ψηλά στην επιφάνεια για να μπορώ να ανασάνω μέχρι το επόμενο βήμα. Και ο αθλητισμός, χαίρομαι που υπήρξε ένα κομμάτι, ήταν ένα από αυτά τα σωσίβια που είχα στη σειρά. Χαίρομαι πάρα πολύ. Και είναι καλό να ξέρουν τα παιδιά που, οι οικογένειες ακόμα που τραβάνε ζόρια οποιοδήποτε είδους, ότι η ενασχόληση με τον αθλητισμό, που έχει να κάνει και με το σώμα και με το πνεύμα, είναι χαρά Θεού, είναι ευλογία, γιατί όχι μόνο είναι διέξοδος, είναι μια υγιής διέξοδος. Είναι το μονοπάτι που πρέπει να τραβήξει ο κάθε άνθρωπος, είτε αυτό λέγεται θέατρο, είτε λέγεται μουσική, είτε γενικά τέχνη, είτε αθλητισμός. Είναι ένα υγιές μονοπάτι που ακολουθώντας το μόνο να κερδίσεις έχεις. Εγώ κέρδισα πάρα πολλά από αυτόν. Σου δημιουργούσε το αίσθημα της αυτοπεποίθησης? Ανέβαινε η αυτοεκτίμησή σου? Κοίτα, εκεί που δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά που αναφέρεις, δεν θα πω ότι είχα καταφέρει να επανακτήσω κάτι από αυτά, γιατί ήταν όλα στο μηδενικό σημείο. Άρα, ναι, είχα καταφέρει να ορθοποδήσω, να βρω την Κωνσταντίνα, να βρω αυτό το παιδί και μεταγενέστερα που ασχολήθηκα μόνο με τη σκοποβολή, να βρω τον εαυτό μου, να βρω την κρυμμένη μου δύναμη στο να γίνω πιο ανταγωνιστική, πιο διεκδικητική, υπολογίσιμη, μάχημη και να γεμίσω αυτοεπίθεση, να αγαπώ τόσο πολύ και το σώμα μου και τον εαυτό μου, που δεν χρειάζεται τίποτε άλλο, όπως και να είναι ο άνθρωπος, πρέπει να αγαπά και να εκτιμά αυτό που έχει, αυτή την εικόνα που έχει, γιατί αυτή είναι η ίδια του η αντανάκλαση. Και αν αυτό σ' αρέσει, θα αρέσει και στους άλλους. Όχι κατά ανάγκη ότι είναι αναγκαίο να αρέσει στους άλλους. Απλά το τι μπορείς να προσφέρεις μέσα από τον εαυτό σου είναι μεγάλη ευλογία. Και αυτό το κρατάω. Αυτό ως εδώ το κρατάω.
Αυτή τη στιγμή βρίσκεσαι στην δεκάδα, την παγκόσμια δεκάδα. Ναι. Θα σε πάρω όμως λίγο πίσω. Την πρώτη σφαίρα που έριξες ποτέ, πώς ένιωσες? Λοιπόν, αυτή η πρώτη βολή είχε γίνει μια τυχαία μέρα. Με είχαν πάρει στο γήπεδο. Ήταν η πρώτη φορά που θα δοκίμαζα να ρίξω. Με κυνηγετικό, όχι με αεροβόλο. Και ένιωσα να ξυπνούν όλα όσα συναισθήματα κοιμόντουσαν όλο αυτόν τον καιρό. Μια πιο δυναμική Κωνσταντίνα, ένας άλλος εαυτός, μια άλλη γυναίκα, ένας άλλος άνθρωπος. Ξύπνησε μέσα μου ένα λιοντάρι. Και ήξερα ότι ήταν η ώρα που μπορούσα να κάνω το πρώτο βήμα για την επιτυχία. Γιατί η επιτυχία δεν είναι απλά ότι κρεμάς ένα μετάλλιο στο στήθος ή κρατάς ένα κύπελο στο χέρι. Δεν είναι αυτό επιτυχία. Επιτυχία θεωρώ την επίτευξη κάθε μικρού βήματος και στόχου για την βελτίωση του εαυτού σου, για το να καταφέρεις να τα πας καλά με σένα και να γίνεσαι ένας καλύτερος εαυτός, ένα καλύτερο εγώ. Και εγώ κατάφερα κάθε μέρα να υλοποιώ ένα μικρό βήμα, ένα μικρό στόχο και με έκαναν αυτό που, που νιώθω περήφανη που έγινα σήμερα. Ναι, είμαι στην ελίτ της παγκόσμιας σκοποβολής, είμαι στις 10 κορυφαίες αθλήτριες στον κόσμο, είμαι πρωταθλήτρια Κύπρου και αυτά δεν μπορεί κανένας να τα σβήσει. Εγώ τα έχω πετύχει, εγώ τα χαίρομαι. Εγώ μαζί με την ομάδα μου. Γιατί ποτέ δεν είναι ατομική δουλειά. Ατομικό άθλημα μπορεί να είναι, δεν είναι ατομική δουλειά. Η επιτυχία δεν είναι ατομική. Δεν εξαρτάται μόνο από σένα, εξαρτάται από μια μεγάλη οικογένεια που λέγεται το δικό σου team, η δική σου μικρή αθλητική οικογένεια. Την κάθε σου μεγάλη στιγμή, την κάθε διάκριση, την κάθε νίκη, την αφιερώνεις κάπου? Αληθινά να σου πω τώρα αλήθεια. Ήθελα πολύ να την αφιέρωνα. Αφιερώνω μόνο, υπάρχουν φορές που απλά κοιτάζω ψηλά στον ουρανό και όχι κατά ανάγκη να σκεφτώ τον άνθρωπο που λείπει. Ξέρω ότι είναι μια μεγάλη αγκαλιά σε όλους αυτούς που μάχονται μαζί μου. Και θυμάμαι την πρώτη μου νίκη, την είχα αφιερώσει στον εαυτό μου. Γιατί ήταν, γελάω τώρα, γιατί ήταν οι φορές εκείνες που τόσο χαμηλά ένιωθα, τόσο πνιγμένη από όλο αυτό το μαύρο πέπλο, το μαύρο μανδύα που προσπαθούσα να βγάλω ένα ρουθούνι για να πάρει ανάσα, που το άξιζα. Το άξιζα και την πρώτη μου επιτυχία την ήθελα, δική μου, μόνο δική μου. Ευχαριστά σε όλους τους υπόλοιπους, αλλά αυτό το αντιλαμβάνεσαι διαφορετικά. Γιατί από εκεί που ήσουν, να πετύχεις αυτό το πράγμα, χωρίς να έχεις εφόδια, χωρίς να έχεις πλάτες, χωρίς κανέναν να επιχορηγεί ή να σπονσάρει, εντάξει, χωρίς κανέναν, και να το καταφέρνεις, είναι ό,τι πολυτιμότερο και ό,τι πιο σημαντικό για τον ίδιο σου τον εαυτό. Σε μένα λοιπόν ήθελα να το κάνω, να το αφιερώσω και σε μένα το αφιέρωσα. Τις υπόλοιπες επιτυχίες δεν τις αφιερώνω κάπου συγκεκριμένα, τις απολαμβάνω μαζί με την ομάδα. Σε ποιο σημείο αποφάσισες ότι θα ασχοληθώ full time, ολοκληρωτικά με τον αθλητισμό? Είχες σπουδάσει interior design είχα κάνει, ναι. Αλλά το όνειρό μου δεν ήταν αυτό. Το όνειρό μου ήταν να γίνω καθηγήτρια φυσικής αγωγής. Που σπουδάζεις τώρα και τελειώνεις σε 2 χρόνια. Ευελπιστώ. Με όλα αυτά που συμβαίνουν τώρα. Και με όλα αυτά που συμβαίνουν, αλλά είναι οι αγωνιστικές υποχρεώσεις ήταν τόσο μεγάλες και απαιτητικό πρόγραμμα που δεν μπορούσα να πάρω όλα τα μαθήματα, δεν μπορώ να τα παίρνω όλα τα μαθήματα κάθε εξάμηνο. Άρα χρειάζεται λίγη περισσότερη υπομονή, σιγά σιγά δεν βιάζομαι. Ευτυχώς έχω τη στήριξη του Πανεπιστημίου μου, του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Όλοι μου οι καθηγητές ξέρουν και είναι δίπλα μου να βοηθήσουν και να με στηρίξουν και να με υποστηρίξουν σε αυτό το κομμάτι. Και, πότε αποφάσισες λοιπόν? Αποφάσισα λοιπόν αυτό το full time στη σκοποβολή με πάρα πολύ σκέψη, αλλά και λίγο έτσι να πάρω το ρίσκο. Και πήρα το μεγαλύτερο ρίσκο της ζωής μου, νόμιζα ήταν το 2014 προς το τέλος, και είπα σταματάω τα πάντα, σταματάω από τη δουλειά, από τα πάντα
και θα ρισκάρω και θέλω να κάνω το χόμπι επάγγελμα. Δεν ήταν κάτι σίγουρο ότι θα συνέβαινε. Όμως με πάρα πολύ πίστη, θέληση, πείσμα, πολλή δουλειά, πολλές ώρες, όχι μόνο σωματικά και τεχνικά και πνευματικά, για να μπορέσω να αποδώσω τα μέγιστα. Και ξεκίνησαν οι επιτυχίες με την ομάδα, νομίζω ήταν Σεπτέμβριος του 2015. Ήρθε το πρώτο πανευρωπαϊκό μετάλλιο με την ομάδα και μετά ξεκίνησαν μια όμορφη ανωδική πορεία. Σήμερα είσαι και προπονήτρια και διαιτητής, αν δεν κάνω λάθος. Είμαι διεθνής διαιτητής κουποβολής σε Ολυμπιακά και μη Ολυμπιακά αγωνίσματα. Κατάφερα να γίνω και κριτής Ολυμπιακών αγωνισμάτων. Δεν το εξασκώ τώρα, στην παρούσα φάση, γιατί επέλεξα να μείνω 100% αφοσιωμένη στο αθλητικό κομμάτι όσον αφορά τη δική μου καριέρα. Και την προπονητική επίσης την έκανα μέχρι τελευταίως, όμως επίσης σταμάτησα και εκείνο γιατί ήθελα να αφοσιωθώ στο πτυχίο και στη δική μου πορεία. Γιατί όταν έχεις ένα βεβαρημένο πρόγραμμα με τόσες απαιτήσεις και υψηλούς στόχους, δεν μπορείς να κάνεις πάρα πολλά τα πράγματα ταυτόχρονα. Και επέλεξα να κάνω τον αθλητισμό παντρεμένο με την εκπαίδευση για να έχω να τρέχουν δύο στόχοι μου μαζί. Θα να τολμήσω να πω ότι η σκοποβολή μπορεί να μην είναι εντελώς τυχαία, δηλαδή είναι ένα άθλημα που στοχεύεις κυριολεκτικά και μεταφορικά και ο στόχος πηγαίνει κατευθείαν, δηλαδή βλέπεις το αποτέλεσμα κατευθείαν. Ναι, ίσως να τέριαξε κάπως, γιατί θέλεις να βλέπεις ευθεία τον στόχο, σου δίδεται αυτή η ευκαιρία και επειδή στη ζωή μου από ένα σημείο και πέρα έτσι έκανα, ήθελα να ξεφεύγω από κάτι, ήξερα ότι ήθελα να κάνω αυτό. Τολμούσα, έβλεπα μπροστά το στόχο και πήγαινα να το καταφέρω. Εδώ κυριολεκτικά υπάρχει ο στόχος, ένας κινούμενος στόχος και σε εξητάρει το γεγονός ότι καλείσαι να ρίξεις και να διαλύσεις αυτούς τους στόχους στον αέρα. Αυτό είναι που σε κάνει έτσι λίγο πιο, σε ανεβάζει, σε ενδυναμώνει, σε ενθαρρύνει να το κάνεις αυτό το πράγμα. Και νιώθεις κυρίαρχος και του εαυτού σου και των σκέψεων και των συναισθημάτων. Πολλές φορές γίνεσαι ο ηγέτης του ίδιου σου του εαυτού. Θα έλεγα ότι είναι λίγο ανδροκρατούμενο άθλημα. Στην αρχή τουλάχιστον δέχθηκες έτσι λίγο πού πας τώρα, με τι άθλημα θα ασχοληθείς, ή λίγο υποτιμητικά βλέμματα από άνδρες, ενώ συναθλητές. Ναι. Υπήρχαν, η αλήθεια ήταν ένα ανδροκρατούμενο άθλημα. Βέβαια στην Κύπρο δεν ήταν τόσο, στην κατηγορία των γυναικών τουλάχιστον δεν ήταν τόσο διαδεδομένο ή δεν υπήρχαν γυναίκες που να αποφάσιζαν να τολμήσουν να κάνουν αυτό το πράγμα. Στο εξωτερικό είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Είναι αμέτρητες οι γυναίκες που λαμβάνουν μέρος σε πυροβόλα, σε όλες τις κατηγορίες. Γιατί η σκοποβολή χωρίζεται σε διάφορα αγωνίσματα. Εσύ είσαι στο σκίτ, έτσι. Εγώ είμαι στο σκίτ, ναι. Είναι σε όλα τα αγωνίσματα, υπάρχει έντονα το γυναικείο στοιχείο, η γυναικεία παρουσία, η ομορφιά. Λοιπόν, στην αρχή ακόμα και η οικογένεια μου είχε πει, μα θα κάνεις σκοποβολή, μα είναι γεμάτο άντρες, πού πας να μπλεχτείς. Λέω και εγώ, τι σημαίνει επειδή είναι γεμάτο άντρες, μια γυναίκα μπορεί να πετύχει. Και όχι μόνο στον τομέα του αθλητισμού, γενικά μια γυναίκα μπορεί σε όλο το φάσμα των επαγγελμάτων, αν θέλεις, να πετύχει και να βρίσκεται σε κέρια πόστα που να λαμβάνει κάποιες αποφάσεις και να είναι παράδειγμα προς μίμηση. Λοιπόν, και είχα δεχθεί κάποια σχόλια, έτσι, είτε επικριτικά, είτε το πού πάω να μπλεχτώ, πού πάω τώρα να ξεκινήσω σκοποβολή, ένα άθλημα τόσο ανδροκρατούμενο, αλλά με την πάροδο του χρόνου και βλέποντας ότι η σκοποβολή και ο αθλητισμός γενικά χτίζει χαρακτήρες, πειθαρχείς μέσα από αυτό, γίνεσαι καλύτερος. Γίνεσαι τόσο ανταγωνιστικός που αυτό φαίνεται και στη ζωή σου την ίδια. Προγραμματίζεσαι, μπαίνουν χρονοδιαγράμματα. Άρα αυτό μόνο βοηθά, μόνο χτίζει, δεν καταστρέφει. Αυτό το αποδέχτηκαν. Και νομίζω είναι και περήφανοι και χαίρονται που είμαι σε αυτό το σημείο. Ο πρωταθλητισμός πέραν της ομάδας, ναι, πέραν του κομματιού που έχει να κάνει με τον πρωταθλητισμό, είναι μια μοναχική, ένας μοναχικός δρόμος. Θα τολμήσω να πω ναι.
είναι δύσκολο, και ας αφήσουμε το θέμα της εκπαίδευσης. Γενικά, αν ένας άνθρωπος, μια γυναίκα, ένας άντρας, θέλει να κάνει πρωταθλητισμό, είναι ένας μοναχικός δρόμος, πέραν από το κομμάτι της ομάδας, γιατί είναι πολλά τα μέτωπα που καλείται να αντιμετωπίσει, ξεκινώντας πάντα από τον εσωτερικό του εαυτό. Είναι, και δεν θα το πω θυσίες, θυσιάζεις πράγματα, αλλά είναι κατ' επιλογήν θυσίες. Είναι όλα εκείνα που συνηθίζω να λέω και λένε και πολλοί ψυχολόγοι ότι όλη τη μύτη του παγόβουνου τη βλέπουν. Που η μύτη του παγόβουνου είναι η κορυφή, είναι το βάθρο, είναι το μετάλλιο. Όλοι βλέπουν αυτό το πράγμα. Κάτω από αυτό γίνεται ένας πόλεμος, μία μάχη, και κάθε μία μάχη για το κάθε κομμάτι ξεχωριστά. Άρα είναι δύσκολο να ξέρεις ότι έχεις να βγεις, αλλά έχεις αγώνα και πρέπει να προσέξεις τις ώρες σου, το φαγητό σου, την φυσική σου κατάσταση. Είναι πολλά τα κομμάτια που πρέπει να διαχειριστείς. Ένα puzzle δεν θέλει μόνο τρία κομμάτια να τελειώσει. Θέλει πολλά. Άρα πρέπει να ξέρεις ότι είσαι σε θέση να θυσιάσεις πραγματικά κάποια πράγματα, ακόμα και την προσωπική σου ζωή. Τη βάζεις λίγο στην άκρη και ξεκινάς να χτίζεις το δικό σου puzzle, γιατί και με τη δική μου ζωή έτσι είχε συμβεί. Επειδή πέρασα δύσκολα, είχα αφοσιωθεί 100% σε αυτό το κομμάτι. Δεν αφήνω περιθώρια, δεν είχα αφήσει περιθώρια για κάτι άλλο. 100% εκεί. Και κατάφερα να φτάσω εδώ που είμαι. Είναι όμορφο. Αλλά η ζωή μας δεν είναι μόνο αθλητισμός. Αθλητισμός έχει ημερομηνία λήξης. Mm-hmm. Αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη από όλους τους αθλητές. Υπάρχει η γνώση, το επάγγελμα, η προσωπική ζωή, η προσωπική πορεία. Πρέπει να διανθίσουν όλα αυτά. Πρέπει να συνυπάρχουν και να καταφέρνεις να πετυχαίνεις σε όλα αυτά τα κομμάτια το καλό, το θετικό. Σε όλη αυτή την πορεία, κάποια στιγμή κλείθηκες να αντιμετωπίσεις και μια άλλη δυσκολία που σε έβγαλε λίγο από το μονοπάτι του αθλητισμού για ένα διάστημα. Ναι. Να αναφέρουμε ποια ήταν αυτή η δυσκολία, mm-hmm. Και πόσο βατόν ήταν και εύκολο να επιστρέψεις στον αθλητισμό. Mm-hmm. Λοιπόν, το έχω ξαναπεί, αλλά άλλη μια φορά δεν θα ήταν κακό αν ακούσετε ακόμα μια φορά. Ίσως βοηθηθούν κάποιες γυναίκες που καλούνται να αντιμετωπίσουν παρόμοια κατάσταση. Είχα διαγνωστεί με ένα όγκο στο ενδομήτριο, μη χειρουργήσιμο, ο όγκος μη χειρουργήσιμος, και η μόνη λύση ήταν να αφαιρεθεί ολόκληρη η μήτρα. Αυτό αυτόματα τι υποδηλώνει, ότι δεν μπορεί μια γυναίκα, δεν μπορούσα εγώ να μείνω έγκυος με ένα το συνηθισμένο τρόπο, να το πω, το συνηθισμένο τρόπο. Άρα αυτό ήταν, η διάγνωση ήταν λίγο ζόρικη για μένα. Πέρασε δύσκολα το κομμάτι αυτό. Δεν θα σταθώ όμως στη δυσκολία. Αν κρατήσω μόνο το κομμάτι που ο αθλητισμός ήταν αυτός που με έκανε να ξαναμπω και να ξαναβρω την Κωνσταντίνα και να ξαναμπω στο γήπεδο, να το παλέψω και να το καταφέρω. Φυσικά έβαλε και το χεράκι της η προπονητρία μου η Ειρήνη να με υπενθυμίζει και να μου λέει «Πάρ' το όπλο, σήκω, κάνε τεχνική ας πούμε προπόνηση και θα μπεις ξανά στο γήπεδο». Οκτώβρη τέλη είχα κάνει την επέμβαση το 2017 και Γενάρη του 2018 ήμουν ήδη γήπεδο και είχα ταξιδέψει να πάω σε ένα διεθνή αγώνα στο Κατάρ, που κατάφερα και μπήκα και τελικό με ένα πολύ υψηλό σκορ. Το γεγονός ότι, και θα το ξαναπώ, είχα ένα κίνητρο, το όπλο, τη σκοποβολή, να με οθήσει να ξαναβρω τον εαυτό μου και να είναι αυτά που θα με έβαζαν ξανά στη ρουτίνα και ξανά στο πανεπιστήμιο και ξανά στη ζωή, ήταν απίστευτο. Δηλαδή, και αν υπάρχουν, που σίγουρα υπάρχουν κοπέλες που βιώνουν παρόμοια προβλήματα, θέλω να πω ότι πρέπει να βρουν η κάθε μία το δικό της κίνητρο. Μπορεί να μην είναι όπλο, μπορεί να είναι ένα παιδάκι που υπάρχει, η ίδια τους η ζωή, ο ίδιος τους εαυτός, πρέπει να είναι το κίνητρο. Η ίδια η ζωή που εγώ τη βλέπω σαν δώρο, είναι ευλογία που πολλοί παλεύουν να την κρατήσουν, άλλοι τη χαρίζουν έτσι στο απειρόβλητο. Πρέπει να βρεις το κίνητρο, να σηκωθείς και να πας να παλέψεις. Η πρώτη σφαίρα
μετά από αυτήν την περιπέτεια, όταν πήγες στο γήπεδο, συγκρίνεται με το αίσθημα που βίωσες την πρώτη φορά που αναφέραμε προηγουμένως, που πήρες στα χέρια σου όπλο? Πρώτη φορά πάλι μου κάνουν αυτή την ερώτηση και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Και αν έχεις δίκιο, η πρώτη σφαίρα της πρώτης φοράς μαζί με την πρώτη σφαίρα της επανένταξης μου στο χώρο, στον αθλητισμό και στον πρωταθλητισμό, είχε, αν δεν κάνω λάθος, τα ίδια συναισθήματα. Πρώτη η επαφή, η ανασφάλεια της πρώτης φοράς, η φοβία, ο κραδασμός, τι θα συμβεί, έχει καιρό να ρίξω και θα σκεφτόμουν διάφορα, όντως. Και τα συναισθήματα, ακριβώς τα ίδια με την πρώτη φορά. Ήταν αυτή, διψώ να παίξω, να ρίξω κι άλλο, ή νιώθω τόσο καλά και τα καταφέρνω, μπορώ, κοίτα, στέκομαι. Και δεν είχα ανάγκη. Υπήρχε μια φάση, ναι, που όταν έγιναν και οι πρώτοι αγώνες, ακουμπούσα, κουραζόμουν, γιατί είχα μείνει λίγο πίσω με τη φυσική μου κατάσταση, γιατί δούλευα μόνο κορμό και το πάνω μέρος του σώματος. Κάτω δεν ήταν και πολύ κινητικότητα. Λοιπόν, και ακουμπούσα σε κάποια σημεία, κουραζόμουν, ένιωθα ένα βάρος, έναν πόνο. Αλλά ήταν παροδικό και ήξερα και είχα πείσει τον εαυτό μου ότι αυτό που περνάς είναι παροδικό. Δύσκολο, αλλά θα περάσει. Και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό καλά και να το βάλουμε στο μυαλό μας πολύ πολύ καλά και βαθιά. Να χαιρόμαστε όσο μας συμβαίνουν πράγματα και είναι ελαφρώς ή λίγο δύσκολα ή άντε λίγο περισσότερο δύσκολα, αλλά περνάνε. Ξέρω ότι αγαπάς πολύ τα παιδιά. Ναι. Και ανέφερες προηγουμένως ότι λόγω της επέμβασης δεν μπορείς με την γνωστή νοδόν. Ναι, αλλά υπάρχουν άλλοι τρόποι. Ναι. Σκέφτεσαι κάποια στιγμή, για παράδειγμα, να προβείς σε μια νοιοθεσία? Κοίτα να δεις. Εγώ από την πολλή σκέψη, να σου πω την αλήθεια, κατέληξα να έχω 3 πνευματικά παιδιά. Νονά δηλαδή. Ναι, έγινα νονά από πολύ πιο μικρή ηλικία. Και το δεύτερο μου παιδί το είχα βαφτίσει πριν συμβεί οτιδήποτε. Το τρίτο μου παιδάκι ευελπιστώ ότι σύντομα θα το βαφτίσω, έχει γεννηθεί. Και είμαι τρεις ευτυχισμένη με αυτό το κομμάτι. Πλαισιώνομαι από ανθρώπους και από παιδάκια που πραγματικά νιώθουν την τόση αγάπη που έχω να προσφέρω. Και αυτό είναι που με γεμίζει περισσότερο. Έχω κάνει άλλη μια πράξη που έχω γίνει ανάδοχος μέσω της ActionAid. Mm-hmm. Έχω ένα κοριτσάκι στην Αιθιοπία που ξέρω και λαμβάνω μηνύματα και ζωγραφιές και μ' αρέσει, με γεμίζει. Αλλά αυτό που θα σου έλεγα, επειδή δεν έχω αποφασίσει, δεν ξέρω ακόμα πώς θα χειριστώ αυτή την κατάσταση, μπορεί ναι να υιοθετήσω, μπορεί να προχωρήσω σε κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό, δεν έχω αποφασίσει ακόμα και δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία να απαντήσω ευθέως αυτό το ερώτημα. Αυτό που μπορώ να σου πω όμως με σιγουριά είναι ότι υπάρχουν τόσα παιδιά έξω, ειδικά στα σχολεία που πάω, ειδικά στην καθημερινή μου ζωή, που ξέρω ότι τα ακουμπάω είτε με τα λόγια, είτε με το βλέμμα, τα ακουμπάω με αυτό εδώ και έχω μια μεγάλη αγκαλιά, ακόμα και με τον κορονοϊό, τα αγκαλιάζω με την τόση αγάπη που τους δίνω με τα μάτια μου και τα λεγόμενα μου και αυτό με γεμίζει πάρα πολύ. Για σένα. Είναι ό,τι καλύτερο για μένα αυτή τη στιγμή. Να ξέρω ότι έχω τόσα πολλά παιδιά και το είχα πει και μ' αρέσει και το πιστεύω ότι μπορεί να μην ήμουν για ένα παιδάκι, άντε δύο, δικά μου. Μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι φτιαγμένοι για να γίνουν γονείς. Είναι φτιαγμένοι για να χαρίσουν όλη αυτή την αγάπη που κρύβεται μέσα στη ψυχή τους. Θέλω, κλείνοντας, να σου κάνω έτσι μια ερώτηση που μου έρχεται τώρα. Εάν η ψυχή σου ήταν σώμα, και έχει λόγο που το λέω αυτό, αυτή τη στιγμή, η Κωνσταντίνα που έχω απέναντι μου, θα είχε ανοιχτές πληγές ή θα είχε νουλές που θα τις χαΐδευαν και μπορεί να νιώθαν υπερηφάνεια για εκείνες ή θα τις χαΐδευαν με τρυφερότητα? Λοιπόν, θα σου απαντήσω, γιατί μου αρέσει και η ερώτηση. Αν είχε σώμα, σίγουρα θα ήταν όπως του Φίνικα.
Και σίγουρα ναι, θα είχε τις πληγές της. Πιθανότατα να χνιζαν ακόμα από τον καπνό. Και ναι, θα κοιτούσαμε ψηλά το κεφάλι και θα ήμουν περήφανη για κάθε μία από αυτές. Είτε ήταν επιλογές είτε όχι. Και πιστεύω ότι πέραν από την περηφάνεια, σίγουρα κάποιες μπορεί να πονέσουν κατά διαστήματα, αν υπήρχε αυτό το σώμα. Άρα, ναι, θα νιώθα μεγάλη περηφάνεια για τον εαυτό μου. Και θα ήταν οι ουλές εκεί, αλλά είναι όμορφο. Κάποιες φορές κάποιες ουλές μας θυμίζουν, καλή ώρα, μας θυμίζουν γιατί πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε. Είναι Χριστούγεννα. Είναι. Γιορτάζουμε μια γέννηση. Απέναντι μου έχω μια γυναίκα που αναγεννήθηκε. Ναι, θα σου το έλεγα τώρα. Γιορτάζουμε μια γέννηση και μια αναγέννηση. Μια αναγέννηση. Έτσι ακριβώς. Με ποιο μήνυμα θα ήθελες να κλείσουμε σε ανθρώπους που μπορεί, που μας ακούνε τώρα, που επεράσαν παρόμοια, που περνούν παρόμοια, που μπορεί να περνούν άλλες δυσκολίες με άλλον τρόπο. Ποιο μήνυμα θα ήθελες να στείλεις? Λοιπόν, ιδιαίτερο θα έλεγα, μέρες που είναι, να μην φοβούνται να μοιραστούν. Να μην φοβούνται να ζητήσουν βοήθεια. Δεν είναι κακό να ζητάς βοήθεια. Να μην φοβούνται να μιλήσουν. Και να μην φοβούνται να κάνουν, όπως συνηθίζω να λέω, το ψιθύρο τους φωνή. Να γίνουν η φωνή, όπως η δικιά μου, όπως η δικιά σου, να ακουστεί έξω και να γίνουν η αιτία για να χαμογελάσουν άλλοι άνθρωποι. Κωνσταντίνα, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Που ήσουν απόψε μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ. Καλές γιορτές σε όλους. Καλά Χριστούγεννα και εύχομαι η νέα χρονιά να φέρει ό,τι στέρισε η προηγούμενη. Πολλές αγκαλιές, πολλά χαμόγελα και πολλή επικοινωνία από κοντά. Μακάρι, μακάρι. Το πιο σημαντικό. Και τα εκτιμήσαμε τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας. Μαζί και την ερχόμενη εβδομάδα με μια καινούρια προσκεκλημένη, εξίσου ενδιαφέρουσα. Καλό σας βράδυ και καλά Χριστούγεννα!